Αθόρυβα και σεμνά έζησε και δημιούργησε τα αριστουργήματά του ο μεγαλοφυής Αλέξανδρος Παπαδιαμάντης. Οι γνώσεις του, που απέκτησε με προσωπική μελέτη, εντυπωσίαζαν τους φιλολογικούς κύκλους της εποχής. Έγραψε ποιήματα, μυθιστορήματα και περισσότερα από 180 διηγήματα. Οι μελέτες, τα άρθρα και οι αναφορές που υπάρχουν για αυτόν από σύγχρονους λογοτέχνες και ερευνητές είναι εκατοντάδες. Όλες συγκλίνουν στην ίδια άποψη. Ο κ. Αλέξανδρος έβλεπε το μικρό, το ασήμαντο, το ευτελές της φύσης και του ανθρώπου και κατάφερνε να το μετατρέψει σε υψηλή λογοτεχνία. Μετέφραζε από αγγλικά, γαλλικά, ρώσικα. Γνώριζε τουρκικά και αραβικά. Οι Έλληνες μέσα από τις δικές του μεταφράσεις διάβασαν το έγκλημα και τιμωρία του Ντοστογεύσκη και τα έργα του Σέξπιρ. Πέρασε τη ζωή του γράφοντας με ένα καλαμάρι στα καφενεδάκια της Κιάθου και της Αθήνας και ψάλλοντας ύμνους στο εκκλησάκι του Αγίου Ελισσαίου στο Μοναστηράκι. Στη σκιά της Αθωνικής Πολιτείας, στο νησί με τα ρόδινα ακρογιάλια, την Σκιάθο, γεννήθηκε το 1851 ο Αλέξανδρος Εμμανουήλ, γιος του πολύτεκνου ιερέα Αδαμαντίου και της Αγγελικής από το Μιστρά. Μικρός ζωγράφιζε Αγίους. Έφηβος έψαλε στην εκκλησία. Ενώ κάθε απόπειρα να ολοκληρώσει τις σπουδές του συναντούσε οικονομικά εμπόδια. Πήγε προσκυνητής στο Άγιο Όρος, πριν καταλήξει ότι ο δρόμος του δεν ήταν η ιεροσύνη, αλλά τα γράμματα. Μόνος του μελέτησε τα αρχαία και τα βυζαντινά κείμενα. Από το 1873 και για 10 χρόνια έμεινε στην Αθήνα, προσπαθώντας να σπουδάσει και να βιοποριστεί. Παρέδιδε ιδιαίτερα μαθήματα σε παιδιά και αργότερα έκανε μεταφράσεις και έγραφε διηγήματα για εφημερίδες. Από τις σελίδες των εφημερίδων το αναγνωστικό κοινό άρχισε να γνωρίζει, να θαυμάζει, να συγκινείται από τους ήρωες του Αλέξανδρου Παπαδιαμάντη, ενώ δεν είχε δει ακόμα τη μορφή του συγγραφέα. Η βαρύτητα και η αξία των γραπτών του δεν μπορούν να εξαντληθούν σε λίγες σελίδες. Η θάλασσα, το νησί του, οι απλοί άνθρωποι, ο σεβασμός στη φύση, στο Θεό, οι μύθοι και οι τοπικοί θρύλοι όπως παρουσιάζονται από τον Παπαδιαμάντη, σε συνδυασμό με τη βαθιά ψυχογραφική του δυνατότητα, κάνουν το λογοτεχνικό του έργο αξεπέραστο. Αγκαλιάζει τους ήρωές του με αγάπη και σεβασμό, παρουσιάζοντας πρόσωπα με αδυναμίες, εμπάθειες και παραβατικές συμπεριφορές χωρίς να τα κρίνει. Περιγράφει το εξωτερικό περιβάλλον δράσης των ηρώων με ρεαλισμό και παράλληλα παρουσιάζει με εξαιρετική ψυχογραφική ικανότητα τις εσωτερικές ή κοινωνικές συγκρούσεις που κάνουν τους ήρωες θύματα και θύτες. Οι ήρωες τους οποίους διαλέγει να παρουσιάσει στα έργα του είναι εντελώς μέσα στη ζωή. Και το πιο γνωστό του, πιο γνωστή του νουβέλα, η Φόνεσα δηλαδή, είναι θα έλεγα το πρώτο, ίσως και παγκοσμίως, φεμινιστικό μυθιστόρημα. Διότι τι κάνει η γριά Χαδούλα, πώς τη λένε. Είναι τόσο απογοητευμένη από τη θέση της γυναίκας στην ελληνική κοινωνία της εποχής, ώστε φτάνει στην ψηλώνιο νους της, όπως λέει χαρακτηριστικά ο Παπαδιαμάντης, δηλαδή τρελαίνεται, και φτάνει σε σημείο να σκοτώνει τα νεογέννητα κοριτσάκια για να μεγαλώσουν και τραβήξουν το πανθό του στο τάραχο, όπως τραβούσαν οι γυναίκες εκείνη την εποχή. Η Φραγκογιανού απήχε ακόμη ως 10 βήματα από τον Αϊσόστην. Δεν είχε πλέον έδαφος να πατήσει. Εγονάτισεν. Στο στόμα της εισήρχεται το αλμυρόν και πικρόν είδωρ. Τα κύματα εφούσκωραν αγρίως, ως να είχαν πάθος. Εκάλυψαν τους μικτήρας και τα ότα της. Τη στιγμή εκείνη, το βλέμμα της Φραγκογιανούς αντίκρισε τον Ποστάνη, την έρημον βορειοδυτική ακτήν, όπου της είχαν δώσει ως πρίκα έναν αγρόν, όταν νεάνιδα την υπάνδρευσαν και την εκουκούλωσαν και την έκαμαν νύφην οι γονείς της. «Ω, να το πρικιό μου», είπε. Αυτές υπήρξαν οι τελευταίες λέξεις της. Η γραία Χαδούλα έβρε τον θάνατον εις το πέρασμα του Αϊσώστη, εις των λαιμών των ενώνοντα των βράχων του ερημητηρίου με την Ξηράν, εις το ίμιση του δρόμου μεταξύ της θείας και της ανθρωπίνης δικαιοσύνης.
Η γραφή του επικριτική ως προς τα πολιτικά και τα κοινωνικά κακώς κείμενα της μικρής Αθήνας της εποχής με τους χιλιάδες δημοσίους υπαλλήλους. Ήταν θρησκευόμενος, αλλά όχι θρησκόληπτος. Μάλιστα κατέκρινε τον κλήρο όταν στρεφόταν στα υλικά και τα εγκόσμια. Η γλώσσα του καθαρεύουσα όταν αφηγείται και δημοτική στους διαλόγους. Στο χρονογράφημα το ψοφίμι καυτηριάζει την αδιαφορία των αρχών στο αίτημα ενός πολίτη να περισυλλεγεί από τον δρόμο το ψοφίμι ενός ζώου. Ο μικρός υπάλληλος έσυσε την κεφαλήν ως να ήθελε να είπε «Δεν βαριέσαι και ποιος θα φροντίσει, ό,τι εφροντίσατε εσείς ο πρώτος που ανεφέρατε αυτό το σπάνιον φαινόμενον». Ο αστιφύλαξ, ως να εκεντρίστη από την δευτέραν αυτήν αναψηλάφιση του ζητήματος, εσηκώθη, εκοίταξε τριγύρω και ευτυχώς εξάνοιξε μακράν ένα συνάδελφόν του, δένοντα εις πλάγιον την αδρόμων. Τον έκραξε και εκείνος ήλθε. «Να σου πω», του λέγει, «πας στο τμήμα να πεις του σκοπού, να πει του σταθμάρχη, να στείλει ένα στη φύλακα, να βρει ένα σκουπιδιάρι να πάνε εδώ παραπάνω που λέει ο κύριος εδώ, είναι ένα σκυλί ψόφιο, να το πάρουν απ' εκεί να το πετάξουν πουθενά». «Καλά». Και ο Β' αστιφύλαξ εκινήθη βραδύς κατερχόμενος των δρόμων. Αδιαφόρησαν και άλλοι πολλοί. Τελικά το ψοφίμι απομακρύνθηκε από τη δυνατή βροχή και ο Παπαδιαμάντης έγραψε. Η ραγδαία βροχή είχε παρασύρει τα σαπρά σάρκας και είχε διαλύσει την δυσοσμία. Κι έτσι δεν έγινε επερώτηση στην Βουλήν. Μόνον έγινε χρονογράφημα εις εφημερίδα. Πίσω από τα κείμενά του κρύβεται πάντα η αγάπη και η νοσταλγία για το νησί του και τη θάλασσα. Ζωγραφιάς που δεν έχει τελειώσει. Ο ρόλος της γυναίκας ήταν κάτι που πάντα τον απασχολούσε. Στο διήγημα «Νοσταλγός», η ηρωίδα του υποτάσσεται στη μοίρα της και φεύγει από τον τόπο της για να παντρευτεί έναν ηλικιωμένο άντρα. Ο κ. Μοναχάκης την είχε λάβει εις δεύτερον γάμο, αφού έθεψε την πρώτη γυναίκα του και υπάντρευσε την κόρη του. Είπεν της η άλλη ότι είναι σπάταλη και ότι σκορπά το αλεύρι. Και αυτή είπε πως από μικρό παιδί πούτο έκαμνα συγκουλούρες στο σπίτι τους και ροέπνασε στα παιδιά της γειτονιάς. Η άλλη την είπε φαρμακόγλωσσα. Η Κατίνα στενοχωρέθηκε και μάλωσε την κόρη της. Τόση ήταν η αγωνία της Κατίνας να κάνει τα άχα την καλή στην ύφη της και καταράστην την κόρη της να πιαστεί η γλώσσα της και να μην σαραντώσει. Ο τρόπος που ο συγγραφέας παρουσιάζει το γυναικείο φίλο στην Νοσταλγό, αλλά και στο όνειρο στο κύμα, είναι από τους ομορφότερους που συναντάμε στην ελληνική λογοτεχνία. Στο όνειρο στο κύμα περιγράφει τη νεαρή Μοσχούλα, δημιουργώντας μια θαυμάσια αγνή ερωτική ατμόσφαιρα, κάτι που επαναλαμβάνει σε πολλά διηγήματά του με θέμα τη γυναίκα. Οι ήρωες του Παπαδιαμάντη και η ατμόσφαιρα που δημιουργούσε με τη γραφή του είχαν πλημμυρίσει τις σελίδες των εφημερίδων της εποχής. Ο ίδιος, συντροφιά με τους ανθρώπους του Μόχθου και του Μεροκάματου, απέφευγε τις λογοτεχνικές παρέες. Το 1906, ο φίλος του Παύλος Νιρβάνας τον φωτογράφησε στο γνωστό φιλολογικό στέκι της Αθήνας, τη Δεξαμενή. Η ιστορική πλέον φωτογραφία δημοσιεύθηκε στα Παναθήναια. Οι φανατικοί αναγνώστες και θαυμαστές είδαν για πρώτη φορά τη μορφή του συγγραφέα. Αυτό το οποίο μπορούμε να πούμε είναι ότι ο Παπαδιαμάντης έχει μια εξαιρετική γλώσσα στην οποία μέσα μπαίνει όλος ο πλούτος των ελληνικών εξαρχιωτάτων χρόνων μέχρι την εποχή του. Έχει μια τεράστια ικανότητα να φτιάχνει εικόνες, να χρησιμοποιεί τις μεταφορές, να διαβάζεις τα γραφτά του και να αισθάνεσαι ότι ενεργοποιούνται όλες σου αισθήσεις. Δηλαδή, μυρίζεις, βλέπεις, ακούς, σε μεταφέρει εντελώς στον κόσμο τον οποίο θέλει να παρουσιάσει. Τους απείλαξα λοιπόν από το βάρος μου και βρέθηκα μόνος. Ναύτης και πιβάτης μαζί, κυβερνήτης και μούτσος. Μόνος, μόνος με τους λογισμούς μου, όπου έκριναν τα κύματα εις το έλεος του ανέμου.
Σήκωσα τα μάτια και είδα τον Κώστα. Πάντοτε εύθυμος, ο αθωότερος και αγνότερος τρέλος του κόσμου. Τόσο ευτυχής, ώστε ούτε το υποπτεύεται. Το 1908 υπέφερε από ρευματισμού στα χέρια. Συνέχιζε όμως να γράφει. Δημοσίευσε το αριστούργημα «Το μυρολόι της Φώκιας». Είχε συμπληρώσει 25 χρόνια λογοτεχνικής προσφοράς και ο Φιλολογικός Σύλλογος Παρνασσός διοργάνωσε τιμητική εκδήλωση για το έργο του. Ο συγγραφέας, ακριβοθόρητος όπως πάντα, δεν εμφανίστηκε και ο Παύλος Νιρβάνας μίλησε για αυτόν, σκιαγραφώντας το έργο και το πρόσωπο με τα παρακάτω ιστορικά λόγια. «Τη στιγμή αυτή που πανηγυρίζουμε τους αργυρούς γάμους του μεγάλου διηγηματογράφου με την τέχνη του, ο Παπαδιαμάντης δεν βρίσκεται μεταξύ μας. Άδικα θα ζητήσετε μέσα σε αυτή την αίθουσα την ασκητική φυσιογνωμία του τεχνίτη, με το σκυμμένο κεφάλι, τα γλυκά χαμηλωμένα μάτια, τα χέρια τα σταυρωμένα στο στήθος. Ο ζωγράφος των ειρηνικών γυαλών, ο πλάστης των αγαθών και δυστυχισμένων ανθρώπων, ο ποιητής των χλωερών ερημοκλησιών ζει μακριά από την πολυθόρυβη ζωή που μας τριγυρίζει. Ίσως θα τον βρείτε τώρα σε ένα απόμερο καφενεδάκι, στους πρόποδες του Λυκαβητού ή σε ένα ταπεινό μαγαζί που συχνάζουν οι αγαθοί και απλοϊκοί σκλάβοι της ζωής. Ίσως τον βρείτε στο ερημικό εκκλησάκι του Αγίου Ελισέου να υψώνει την παθητική του φωνή προς τα σκοτεινά εικονοστάσια όπου οι Άγιοι με τα πρόσωπα χλωμά είναι γνώριμοι φίλοι του. Ο Αλέξανδρος Παπαδιαμάντης είναι ο μεγαλύτερος λογοτέχνης μας. Ενώ και πεζογράφους και ποιητές. Μάλιστα, ήδη ο Παλαμάς, αλλά και πολύ μετά από αυτόν, χαρακτηρίζουν τον Παπαδιαμάντη, που είναι πεζογράφος, ως ποιητή με τον πεζό λόγο. Εάν, ας πούμε, έγραφε σε μια γλώσσα που θα διαβάζανε πλήθος αναγνωστών, αν έγραφε αγγλικά, γαλλικά, ισπανικά, γερμανικά, θα ήταν ανυπέρβλητος, θα ήταν ο μεγαλύτερος του αιώνα σε διεθνές επίπεδο. Ένα μήνα μετά την εκδήλωση στον Παρνασσό, ο Παπαδιαμάντης γύρισε στη Σκιάθο. Συνέχιζε να δημοσιεύει και να περιμένει μάταια την αυτοτελή έκδοση των έργων του. Τον Ιανουάριο του 1911, η πνευμονία που τον ταλαιπωρούσε επί ένα χρόνο επιδεινώθηκε. Στις 3 Ιανουαρίου, ο κ. Αλέξανδρος έφυγε από τη ζωή. Μόλις μία μέρα πριν, τον είχαν ενημερώσει ότι θα τιμηθεί με τον αργυρό σταυρό του Σωτήρος. Τις τελευταίες στιγμές, κάτω από το προσκεφάλι του, η βίβλος και μια μετάφραση του Σέξπιρ, τα βιβλία που είδε και ο Γιώργος Εφέρης, όταν 20 χρόνια μετά επισκέφθηκε το μικρό σπίτι του Παπαδιαμάντη. Από αυτό το ταπεινό δωμάτιο πέρασαν και τίμησαν τη μνήμη του οι σημαντικότεροι Έλληνες λογοτέχνες και δημιουργοί. Ζωγράφοι και χαράκτες αποτύπωσαν τη μορφή του. Ποιητές και πεζογράφοι έγραψαν γι' αυτόν. Ο καλός του φίλος, Μιλτιάδης Μαλακάσης, σε 4 στίχους περιέγραψε όλη τη δύναμη του λόγου και την ποιότητα της ψυχής του Αλέξανδρου Παπαδιαμάντη. «Ο κάθε στοχασμός σου, ασμά τον άσμα, στον κόσμο το δικό σου, κόσμος το κάθε πλάσμα».